Ξέρεις την κουβαρά μου. Όποιο. Δεν ξέρω τίποτα. Γιος, κύριος, πίξιος, δέπτιος, δέσιος, αρτίος, γελίος, εφίσιος, δοπούσιος, μπιλ. Υπάρχουν και αυτά. Ναι, μπου. Τι είναι αυτό? Είναι ο καινούργιος τρόπος που πληρώνει ο αθάνατος. Του επιστρέφουμε αυτά και μας ξοφλάει σε δολάρια. Εγώ δεν ξέρω όποιον. Απόδειξε το. Πού είσαι? Βοηθώντας μας. You are a police man. I work for the Χαρόπλης. Ω, βάζα το Μάρσο. Έλα μαζί μας στο φάκελο. Πού είναι ο Ζάρας? Δεν ξέρω. Ξεφτύλισες. Ας κοινάξω τα μυαλά στον αέρα και μετά θα αυτοκτονήσω. Ο Ζάρας δραπέτευσε. Θα βάλεις εγώ να δραπετεύσει. Αλήθεια σου λέω. Να σε πιστεύω. Του δώσεις το πιστόλι γιατί τον αγαπάς. Μπορεί. Σε ρωτάω, ξαναγύρισες αυτόν? Χθες το βράδυ κόντευα τρελαθώς, έψαχνα παντού. Γιατί το κάνεις αυτό, ρε γαμώτο? Πότε θα αρχίσεις να πληρώνεις με την παράδοση? Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν με εμπιστεύεσαι τόσο που να μπορώ να σε εμπιστευτώ. Ήρθα θάνατος και πήρε όπιο. Καπετάνιο, γυρίζει για πίσω. Μέσα σε ένα χρόνο έχουμε πιάσει 3 καράβια πρέζα. 3 καράβια. Αν δεν ήταν και αυτό, θα έπρεπε να πάρω τα βουνά. Δεν μπορώ άλλο, κάτι έχει σπάσει μέσα μου. Παντού η διαφθορά και το χρήμα. Περιμένει η Ιταλούς να έρθει εδώ. Πρέπει να μιλήσεις στους δικούς σου. Φοβούνται. Πρέπει να ξέρω, Ρατζή. Αν σε μιλήσεις εσύ, θα ακούσει. Αφού πρώτα πάρουμε τα όπλα. Μου, κυρία Στινό. Τι μάρκα? Μια σημαίνια Πόρσε. Μια σημαίνια Πόρσε. Θα το βρεις στο αυτοκίνητό μου, κυρία Στινό. Κάθισε. Έχουμε γνωριστεί? Συνηθισμένη ερώτηση. Εσύ τι απαντάς? Τι να τους απαντήσω?
Περισσότεροι από αυτούς με έχουν δει στα όνειρά τους. Λένε. Εγώ δεν ονειρεύομαι. Περίεργο. Και αυτοί τα ίδια λέγανε στην αρχή. Εγώ δεν ονειρεύομαι. Και αυτοί τα ίδια λέγανε στην αρχή. Γράψε μου τον αριθμό του αυτοκινήτου και το τηλέφωνο σου. Θα το βρεις στο αυτοκίνητό μου, κύριε αστυνόμε. Αυτοκίνητό σου θα βρεθεί οπωσδήποτε. Βρήκες τελικά, ε? Φυσικά. Είναι όλα εντάξει? Ναι, δεν έχουν πειράξει τίποτα. Ευχαριστώ. Δεν σου είπα ότι θα το έβρισκα πάση θυσία. Μ' αρέσουν οι άντρες που κρατάνε το λόγο τους. Ελπίζω να δεχτείς να σου κάνω το τραπέζι. Ναι, αλλά... πρέπει να πάω σπίτι. Θα μεταβολέψω. Έχασα το αυτοκίνητό μου, κυρία Στυνάμ. Μια σημαίνια Πόρσε. Θα το βρεις το αυτοκίνητό μου, κυρία Στυνάμ. Διάβασε τα κατορθώματά σου. Ναι. Δεν μου λες. Αυτός ο Περχλιβάνο, τι άνθρωπος είναι? Ένας Τούρκος, λαθρέμπορος ναρκωτικών. Αχα. Θα πρέπει να βγάζουν πολύ χρήμα αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο πολύ. Θησαυρίζουν. Παίζουν όμως και το κεφάλι τους. Με τα ναρκωτικά, πώς γίνεται? Τι πώς γίνεται? Θέλω να πω, αν εγώ θέλω να μπω στο κόλπο, πώς θα ξεκινήσω? Πρώτα πρέπει να βρεις την πηγή. Ο Παχλεβάνογλου έχει πηγή? Φυσικά. Ύστερα πρέπει να βρεις τον τρόπο που θα τα μεταφέρεις. Μετά... αυτόν που θα κάνει το δίκτυο, τον θα τα αγοράσει. Σου έχει πει την πηγή του? Όχι. Και να τον σκοτώσω δεν πρόκειται να μιλήσει.
θέλετε. Γιατί δεν κάνεις μια συμφωνία μαζί του. Τι συμφωνία. Να. Πες του ότι θα μπεις και εσύ στο κόλπο. Και μετά θα τον αφήσει ελεύθερο. Πώς να τον αφήσω ελεύθερο. Δεν μπορώ. Τι πάνε πει δεν μπορείς. Όλα τα μπορείς. Ανά. Τι. Αν ρεπετεύσει μόνος του. Σταμάτησε το πλοίο. Το καπετάνιο βαφτίσει βιβλίο Πάουλα. Τι έκανε, λέει. Σε μια λευαρία. Έχετε όπλα. Έχει καπετάνιος. Πού. Είναι κλειστά, είναι. Άκου να δεις. Πρέπει να τα πάρουμε οπωσδήποτε. Τι με κοιτάς έτσι. Τι ρόλο νομίζω θα παίξετε εσείς άλλο που θα έρθουν οι Ιταλοί. Ε. Εντάξει, κατάλαβα. Εγώ πάω δουλειά. Όταν θα έρθω, θα φέρω φαγητό. Okay. Τι ξέρω, καπετάνιο. Φεύγω από το πλοίο, λέω. Τι ξέρω, καπετάνιο. Πού το ξέρει. Τι ξέρω, μαφία. Τι ξέρω, Ιταλία. Τι ξέρω, μαχαίρι. Καπούτα. Όλα τα ξέρει, Ραζιέ. Όλα τα ξέρει. Γιατί, καπετάνιο. Βαρέθηκα, ρε φίλε. Τόσα χρόνια στη θάλασσα. Πάω σε στεριά να αλλάξω. Τι ξέρω, καπετάνιο. Όλα τα ξέρει ο Ράτζι. Λοιπόν, τα όπλα ξέρεις που είναι. Δικά σου. Ευχαριστώ, καπετάνιο. Και αν γίνει οτιδήποτε θα πεις τα πήρε ο καπετάνιος. Εντάξει. Γεια σου, Ράτζι. Καλή τύχη, ρε. Ο καπετάνιο έχασε το μαχαίρι. Έχω κι άλλο, ρε Ράτζι.
Έτοιμοι. Ναι. Γιατί με κοιτάς? Σκέφτομαι ότι ο καπετάνιος σας έδωσε τα όπλα τελευταία ώρα. Δεν του πήγαινε να σας φάνε όπλους η Δελία. Άντε, πάμε. Torna subito alle maison. Va bene? Perché appartiene a un cliente mio. Purtroppo voi vi devo chiudere dentro la cabina. Fino a che arriviamo. Soldi? Sì, sì, lo so, avete pagato. Però purtroppo non appartiene a lui. No, no, se volete i vostri soldi, trovate il capitano. Dai. Spara il tavolo, tu schiavesto. Τι εύκολο που ήταν. Κάθισε και σκέφτηκα μερικά πράγματα. Αυτή η ιστορία με τον Ζάρα δεν έκανε να δω την κατάστασή μας με άλλο μάτι. Ποια κατάσταση? Την μεταξύ μας. Μπήκαν ψήλοι ότι η ιστορία μας ήταν στημένη. Τι θες να πεις? Όταν ήρθες και έκανες πως ψάχνεις δίθεν για το αυτοκίνητό σου, εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί και να μην το έχεις χάσει και ότι όλο αυτό ήταν κόλπο για να γνωριστούμε. Ας πούμε ότι είναι έτσι. Τι σημασία έχει?
Μεγάλη. Γιατί μπορεί να σου να βάλει τι για να το κάνεις. Ποιος έβαλε, ο καπετάνιος, ο αθάνατος, ο Μουσταφά. Κανένας. Ψάχνεις να βρεις. Ποιος σε κουμαντάρει. Τον καπετάνιο τον γνώρισες πριν από μένα. Θέλω να ξέρω. Τον καπετάνιο τον γνώρισε από τον Ζαχαρόπουλο. Κατάλαβα αμέσως τι κουμάζι είναι. Δεν είχε μία. Έψαχνε τρόπο για να βρει να την κάνει. Εκείνη την εποχή ήμουν σταμαθούντα. Και έτυχε να γνωρίζω τον αθάνατο. Κατάλαβα αμέσως με ποιον έχω να κάνω. Άρχισε να με φλερτάρει. Πήγες μαζί του. Δεν είμαι τόσο κουτί. Άλλωστε, με μπλέξει με ανθρώπους σαν τον αθάνατο, δεν ξεμπερδεύεις εύκολα. Ο καπετάνιος είχε ακούσει πολλά γι' αυτόν. Ήθελε να το γνωρίσει. Έτσι πήγε και τον βρήκα. Του είπα ότι έχω ένα πλοίο και ένα καπετάνιο έμπιστο. Και ότι ψάχνουμε να μπούμε στη δουλειά. Αυτά είναι όλα. Έχει στη Μέση Ανατολή μια βιοτεχνία επεξεργασίας ηρωίνης. Και είχε μείνει από πρώτη ύλη. Ήθελε και αυτός να γνωρίσει τον καπετάνιο. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να τους φέρω σε επαφή. Τα άλλα τα κανόνισαν μόνοι τους. Όταν σε γνώρισε, το παιχνίδι είχε ήδη αρχίσει. Το είπα στον καπετάνιο. Αυτός μου είπε να σε βάλουμε στο κόλπο για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Γι' αυτό ήρθες μαζί μου. Όχι. Μ' άρεσε σαν άντρας. Νόμιζα πως κοντά σου μπορούσα να στηριχτώ. Μετά άρχισε να γίνει σαν τον Ζαχαρόπουλο. Άρχισε να τρέξει από πίσω μου. Ποιον είσαι. Βλέπεις κανέναν δίπλα μου. Θες μπορείς να μείνεις. Δεν υπάρχει λόγος να φύγεις. Όχι. Τώρα δεν αξίζει τον κόπο. Να σου πω κάτι. Τουλάχιστον έτσι θα φτιάξεις την πρίκα της κόρης σου. Νομίζω να πιάσεις την κόρη μου στο στόμα σου. Διάβασα τα κατορθώματά του στις εφημερίδες. Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Δεν σε ξέχασα. Κανείς δεν σε ξεχνάει εσένα. Τι θέλεις εσύ εδώ. Σε είδα μόνη σου και σκέφτηκα ότι μπορεί να θες παρέα. Τι έγινε, σε παράτησε ο γιος. Δικός μου λογαριασμός. Έτσι λέμε όλοι. Αλλά άμα το δούμε καλύτερα θα δούμε ότι στο ρεφενέ έχουν βάλει κι άλλοι. Θες να πεις, Άγγι. Ας πούμε ότι ο δικός μου λογαριασμός είναι στα κάτω του. Μοναξιά, απελπισία και όλα τα καλά. Άμα με ρωτάνε, βέβαια λέω κι εγώ, δικός μου λογαριασμός. Από μέσα μου όμως ξέρω ότι είναι και δικό σου. Γιατί μόλις η Βαλερία πέσερε τον εαυτό της από το κοινό ταμείο, εγώ έμεινα στο μείον. Η Βαλερία ήταν που μου έδινε το σύν.
Άμα δεν σε γουστάρουν οι άλλοι, κόβονται τα πόδια. Τρέμεις. Αλλαγμένος μου φαίνεσαι. Σκέφτηκα λιγάκι αυτές τις μέρες. Αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο το βράδυ, έλα από τον παράκι. Πιο καλά είναι από το να κάθεσαι μόνος. Μπορεί να έρθει. Γεια. 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 Έχεις φαγούρα? Δεν το κατάλαβα. Κοιτάς γύρω σου περίεργα, σε ενοχλεί τίποτε? Όχι, τι να με ενοχλεί. Ναι. Ναι. Περάσει. Βασανίζεις, Νικήτα. Τι σε βασανίζεις, τι έχεις? Σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι? Ότι κάποια μέρα θα φύγεις για τα καλά. Φύγω να πάω πού? Αναρωτιέμαι γιατί ήρθες μαζί μου. Αυτό ήρθες. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Γιατί πάει μια γυναίκα με έναν άντρα? Δεν ξέρω. Με σένα έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω. Πιστεύεις? Και μάλιστα πολύ καλά. Γιατί της αρέσει? Γιατί κάτι έχει να κερδίσει από αυτό. Σε τι έχεις? Τίποτα. Τη δύναμη, τη χρήμα. Τι μπορείς να μου προσφέρεις? Δεν ξέρω. Άρα. Ο Ζάρας όπως αρέσει περισσότερο από μένα. Ζάρα, γιατί τον ανακατεύεις μονίμως? Σε έχει... Έχεις κάνει έρωτα μαζί του? Ανάκριση θα μου κάνεις. Μήπως είστε αστυνομικός, κύριε, και δεν το ξέρω? Μπορεί. Να κόψω τα πολλά παρεδώσει μαζί σου. Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα με αφήσεις. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι γύρω σου, τόσοι άντρες με τόσο χρήμα. Μπορούν να αγοράσουν ολόκληρο το νησί. Θα σε λιώσω. Πάμε. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να αγοράσουν ένα νησί.
Εμένα όμως. Εμένα δεν πρόκειται να μ' αγοράσει κανείς πια. Δεν με έχεις καταλάβει ακόμα, Νικήτα. Τώρα θα μου πεις. Για ποιο λόγο θα πρέπει να με καταλάβεις. Έχω πουληθεί τόσες φορές στη ζωή μου. Ακόμα μία μπορεί να με σκοτώσει. Έχω φτάσει στο τέρμα πια. Δεν ανέχομαι άλλους Ζαχαρόπουλους. Κανέναν. Θέλω να φύγω, θέλω να φύγω, να πετάξω, να φύγω μακριά, Νικήτα. Έχω ανάγκη από έναν άντρα στη ζωή μου. Έχω ανάγκη από κάποιον να με προστατεύει και να με πιστεύει. Εγώ. Εσύ. Εσύ. Εσύ είσαι ένα παιδί. Δεν τους φοβάμαι. Λέγε μου, τι πρέπει να κάνω. Πες μου. Μη φιάζει. Το θυμάσαι αυτόν τον τύπο στον Ποσειδόν. Τον περίεργο. Ναι. Αυτός είναι αθάνατος. Αυτός είναι το κουμπί. Τι κάνει αυτός δηλαδή. Και τι δεν έχει κάνει. Αυτός έχει δηλητηριάσει στην Ισία Αγγλία. Κανονικά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να τον υπάρχει μόνο ένα κίνδυνος. Ο θάνατος κάποια στιγμή χρειάστηκε τα πλοία του Ζαχαρόπουλου. Μόλις ο Ζαχαρόπουλος του αρνήθηκε, ήρθε να πιάσει εμένα. Ένα μικρό δωράκι για τη γνωριμία μας. Δεν συνηθίζω να παίρνω δώρα από γνώστους, κυρία. Θα γνωριστούμε. Γι' αυτό είμαι σίγουρος. Άνοιξέ το. Εμένα τι θέλετε. Μου είχαν πει ότι είσαι όμορφη. Αλλά δεν μου είχαν πει πόσο. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Φυσικά με το αζημίο του. Σας ακούω. Χρειάζομαι τις βάρκες του Ζαχαρόπουλου. Δεν θα τις έλεγα βάρκες. Ξέρω. Σκυλοπνίχτες είναι που δεν αξίζουν δεκάρα. Και το Ζαχαρόπουλο όμως αξίζουν. Από ό,τι φαίνεται και για σας. Ναι. Οι βάρκες μου είναι απαραίτητες. Θέλω να συμπληρώσω ένα μικρό αλλιευτικό στόλο. Τι ψαρεύετε, κυρία Θάνατη. Ξηφίες. Καμιά φορά και επέστροφες. Ενδιαφέρον. Μόνο που εγώ δεν θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Ο Ζαχαρόπουλος βγάζει πολλά λεφτά από το πλοίο του. Ξέρω. Έχει κάνει αλκοολική την Ισία Αραπιά. Όμως τον επηρεάζεται πολύ. Πόσο μπορεί να επηρεάσει μια γυναίκα έναν άντρα. Εξαρτάται από τη γυναίκα. Και από τον άντρα. Άλλωστε ο Ζαχαρόπουλος δεν είναι κάποιος χθεσινός. Είσαι όμως γάτα, Γάτα. Γάτα. Ίσως μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Τι σ' ακούω. Ας πούμε ότι ο Ζαχαρόπουλος κρατάει τα πλοία του. Σε αυτή τη φάση δεν μας πειράζει. Μάλλον μπορεί να είναι και καλό. Αν μπορούσε και κάποιος σκάφος του. Να μεταφέρει και τους δικούς μου τους ξηφίες. Χωρίς να χαλάει η δουλειά του Ζαχαρόπουλου, θα ήταν ευχής έργο. Γιατί δεν το λέτε στον ίδιο τον Ζαχαρόπουλο. Γιατί απευθύνεστε σε μένα. Δεν θα δεχτεί. Είναι φοβητσιάρης. Τι θα κερδίσω από αυτήν την ιστορία.
Αρκετά για να μην έχεις ανάγκη το Ζαχαρόπουλο. Θα σας απαντήσω σε λίγες μέρες. Μου μιλάς στον πληθυντικό. Είναι κάτι που με στενοχωρεί πολύ. Θα βγεις κάτι. Όχι. Πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε. Μετά πήγε και βρήκα τον καπετάνιο στο Τιμόθεος. Αυτός μπορούσε να παίξει πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Θα ξεχάσω ποτέ πως με κοιτούσε στο γραφείο του Ζαχαρόπουλου. Είχε φάει με τα μάτια του. Πήγες και με αυτόν. Δεν μ' αρέσει να μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Του μίλησε. Λοιπόν, τι θέλει αυτός ο κύριος, θάνατος. Αθάνατος. Θάνατος, αθάνατος. Την ίδια δουλειά κάνει. Τι θέλει. Θέλω να μεταφέρει ξηφίες. Αλλά χωρίς να τον πάρει χαμπάρι ο Ζαχαρόπουλος. Ξηφίες. Και πού θα τους πάει. Που δεν ξέρω εγώ που θα τους πάει. Κάπου στη Μέση Ανατολή. Άκου, πες στο Μαγκάκο, αν ψάχνει να βρει πρώτα βαποράκια για να μεταφέρει όποιο, να ψάξει αλλού. Εμείς άμα γουστάρει, του πουλάμε κιόλας. Και πού θα το βρούμε εμείς, θα το πουλήσουμε. Ρε, πες του έτσι εσύ. Για να θέλει, θα σου πω τον τρόπο. Ο αθάνατος συμφώνησε. Αρχίσαμε με μικρές ποσότητες. Η δουλειά πήγαινε μια χαρά. Όλα ήταν ρολόι. Όμως η βιοτεχνία του αθάνατου που κάνει το όπιο ηρωίνη θέλει μεγαλύτερες ποσότητες. Ο αθάνατος μας έδινε τα χρήματα σε δολάρια, κομμένα στη μέση. Μόλις τέλειωνε η δουλειά, του δίναμε τα κομμένα δολάρια και παίρναμε το κανονικό χρήμα. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή της μεγάλης παρτίδας. Όλοι είναι ξαναμένοι, Νικήτα. Θέλω να τα αρπάξουν και να φύγουν. Ο καπετάνιος, ο αθάνατος, ο Τούρκος, ο Φαλάς και εσύ. Ναι. Το Φαλάς, τον έβαλε στο κόλπο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Το παιχνίδι ήταν χοντρό. Δεν μπορείς να αφήσεις την αστυνομία απ' έξω. Και το Φαλά. Πώς τα κατάφερες. Σε όλους έλεγα το ίδιο παραμύθι. Ότι ήμουν το κορίτσι τους. Όλοι το πιστεύανε. Τώρα όμως έχει αλλάξει το παιχνίδι, Νικήτα. Ξέρουν όλοι τι γίνεται πια. Πολύ ευχαρίστως να μου φυτέυανε μια σφαίρα στο κεφάλι. Θα έρθω κι εγώ στη συνάντηση. Όχι.
θα έρθω κι εγώ στη συνάντηση. Εσύ θα κάνεις ακριβώς αυτό που σου λέω εγώ.